Αυτά. Και πώς σας φάνηκε αυτό που είπε ότι αν κάνει ο Μητσοτάκης αυτά που θέλει να κάνει, θα βάψει τα χέρια του με αίμα. Είναι έκφραση αυτή. Πώς σας φάνηκε? Την ξαναρώτησαν χθες τον Πρωθυπουργό. Απάντησε, νομίζω. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε αυτό. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι κάτι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτό που κατά τη γνώμη μου φοβάται είναι το ότι όσο προχωράει η συζήτηση επί του προγράμματος, το οποίο είναι θολό σαν το θολό ποτάμι της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό κυρίως όχι για την κατεύθυνση, γιατί την κατεύθυνση την ξέρουμε. Είναι ένα κλασικό, ακραίο, νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα στο κύμα της ακραίας συντηρητικής δεξιάς της Ευρώπης. Σε αυτό είναι. Αυτό το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες και δεν ξέρουμε τα κενά. Ένα από τα κενά, ας πούμε, το ασφαλιστικό σύστημα. Τι ακριβώς θα κάνει στον περίφημο τρίτο πυλώνα η Νέα Δημοκρατία? Μήπως θα διαλύσει τις επικουρικές συντάξεις των ίν συνταξιούχων μέσα από αυτόν τον περίφημο κουμπαρά που κοστίζει κοντά στα 55 δισεκατομμύρια? Όσο λοιπόν προχωράμε σε μια προγραμματική αντιπαράθεση, νομίζω και θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει στα στελέχη του μη χαλαρώνετε, διότι εδώ έχουμε δρόμο ακόμη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και θα σας πω και κάτι ακόμη που νομίζω ότι φοβάται. Ο κ. Μητσοτάκης που είναι τόσο απλόχερος στο να καλεί ανθρώπους να συνεργαστούν, που θα το κάνει, λέει, ακόμη κι αν έχει αυτοδυναμία, ναι, τρέμει σαν ο διάολος στο λιβάνι την ισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων. Δηλαδή την απλή αναλογική. Το τρέμει αυτό το πράγμα. Μα τοποθετηθεί για την απλή αναλογική. Μα το ξέρω, το ξέρω. Απλώς λέω εγώ την άποψή μου και την εκτίμησή μου. Η ανάγκη της κυβερνησιμότητας. Τρέμει την ισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Δημαδαμά, πέρα από το ότι η προθυμία του Κινάλ να στηρίξει με τον τρόπο που αυτό νομίζει και είναι ελεύθερο μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εγώ αυτό ακούω. Ναι. Αυτό μάλλον θέλετε να ακούτε, κύριε Μαντά. Κοιτάξτε, διαφορετικά θα σας πω κάτι. Δεν λέμε το ίδιο. Διαφορετικά θα λέγατε με σαφήνεια ότι όπως και σε άλλες χώρες του Νότου, η Σοσιαλδημοκρατία έχει επιλογές. Δεν πάει με τη δεξιά, γιατί περί αυτού πρόκειται. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό δεν είναι... Εντάξει, να το τελειώσω. Από τη στιγμή που αυτό δεν είναι καθαρό, εγώ αυτό ακούω. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για δύο ριζικά διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Σε αυτά να συζητήσουμε. Εγώ επιμένω... Ένα, δύο, τρία. Τι κινδυνεύει με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μαντά, όσο μπορείτε πιο συγκεκριμένα. Θα σας το πω διαφορετικά. Ναι. Τι είναι αυτό το θετικό που εμείς θέλουμε να φέρουμε. Θέλουμε να φέρουμε μια ανάπτυξη δίκαιη και βιώσιμη, όχι μια ανάπτυξη της αρπαχτής και με υποχωρήσεις στους περιβαλλοντικούς όρους, στις διαδικασίες κτλ. Θέλουμε να φέρουμε μια δικαιοσύνη με εργασιακές σχέσεις που πράγματι να φτάνουν τα 750 ευρώ στην διετία και όχι αυτό το κόλπο που γίνεται, που λέει η Νέα Δημοκρατία 730 ευρώ και εκεί βλέπεις 2% ανάπτυξη, όχι 4% για να φτάσουμε. Κύριε Γεργαντά, να σε απαντήσει.